Μόνο έτσι νομίζω θα μπορέσει ο Έλληνας ο πολίτης να καταλάβει γιατί αυτή η κατάντια στη χώρα μας. Είναι κατάντια η οποία προκύπτει από το οικονομικό αδιέξοδο και το γεγονός ότι δεν δουλεύουν οι Έλληνες οι πολίτες, ή είναι μια μεθοδευμένη όδευση των πραγμάτων από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Φυσικά. Και όλες αυτές οι οδηγίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ποσοστώσεις και με την αγρανάπαυση και με τις τεράστιες εισαγωγές προϊόντων που βλέπουμε στην Ευρώπη από άλλες τρίτες χώρες από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μου κάνουν τεράστια εντύπωση. Γιατί μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό? Κύριε Κλάγκα, για να μην κατηγορηθούμε ότι εμείς έχουμε κάτι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε αντίθετοι, των αντίον. Έχουμε να κάνουμε με την πολιτική την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε διαφορετικά. Αλλά οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν δεν συνάδουν με τον καταστατικό χάρτη με τον οποίο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Υπάρχει ανισοκατανομή όσον αφορά την ποσόστοση σε πολλούς τομείς. Θα πάρω ένα απλό παράδειγμα, το γάλα για την κτηνοτροφία, γιατί η κτηνοτροφία είναι η βάση όλης της οικονομίας. Δεν έχεις κτηνοτροφία, είσαι καταδικασμένος να πεθάνεις. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα, παρόλο που το 1994 υπήρξε αναπροσαρμογή των ποσοστώσεων, η Ελλάδα δεν πήρε καθόλου, ούτε 1% επάνω, έχει ποσόστοση 71 κιλά γάλα ανακάτοικο, είναι 250 μιλιγκράμμ περίπου την ημέρα. Αυτό δεν μπορώ ούτε να το πιω, δεν μπορώ ούτε να το κάνω γλυκό, δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. 12 χρόνια μετά μπήκε η Πορτογαλία και πήρε 152 κιλά γάλα ανακάτοικο με 11,5 εκατομμύρια. Άρα δεν έχει να κάνει με τον πληθυσμό. Η Ολλανδία, τότε 12 εκατομμύρια, σήμερα 18,5, έχει 240 κιλά ανακάτοικο. Άρα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι μία ανισοκατανομή όσον αφορά τις ποσοστώσεις, και αυτό έχει να κάνει με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν κανείς διαβάσει τη συνθήκη της Ρώμης θα δει ότι τα 6 πρώτα άρθρα δεν τροποποιούνται ούτε μετέπειτα, ούτε με Λισαβόνα, ούτε με Μάστριχ, ούτε με Σέγγεν. Δεν τροποποιούνται και έχουν να κάνουν με τους αρχικούς 6 ιδρυτές, ότι αυτοί ιδρύουν μία κοινοπραξία για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των κρατών τους. Άρα, εμείς έχουμε μπει ως ισότιμα μέλη, μπήκαμε για να κουβαλάμε αυτό που λέμε νερό, και απλά μας κουνάνε κάποιες χάντρες και εμείς νομίζουμε ότι κάτι πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, γιατί κανένας ευρωβουλευτής ποτέ δεν άσκησε αυτό που μπορεί να κάνει, να κάνει έναν έλεγχο εντελεχή, να δει για την χώρα του πρωτίστως και δευτερευόντως για όλα τα κράτη, γιατί ο άνθρωπος είπαμε είναι στο κέντρο, για την Ελλάδα ο Έλληνας, αλλά επειδή οι Έλληνες δώσανε τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο, δεν έχει σημασία αν λέγεται Γερμανός και υποφέρει, αν λέγεται Ολλανδός. Θα πρέπει ο άνθρωπος να επαναπροσδιοριστεί ως κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό θέλει να κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης, με στόχο το κοινό όφελος, ναι μεν πρώτα των Ελλήνων, αλλά κατ' επέκταση και όλων των Ευρωπαίων πολιτών.